Κύριε Υπουργέ, για πόσα λεπτά θέλετε το λόγο? Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Θεοδωράκη, παίρνω το λόγο διότι θέλω να διευκρινίσω κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν έχει κατανοηθεί σωστά. Αναφερθήκατε στους επόπτες νομιμότητας και είπατε ότι αυτοί θα διορίζονται από τον εκάστοτε υπουργό. Δεν ισχύει αυτό. Προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως θα επιλέγονται και οι γενικοί γραμματείς, όπως σήμερα οι σημερινοί αποκεντρωμένοι βγήκαν μέσα από διαδικασίες από επιτροπή που συμμετείχε ο Συνήγορος του Πολίτη, το ΑΣΕΠ κτλ. Κατά τον ίδιο τρόπο θα εκλέγονται και αυτοί. Και μάλιστα για τον επόπτη νομιμότητας, ο οποίος έχει ένα αρκετά κρίσιμο έργο να κάνει, συγκροτείται σε μια διαφορετική βάση, διότι όπως ακούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες και έχουμε ακούσει κατ' επανάληψη από τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, υπάρχουν πολλά παράπονα σε σχέση με τον τρόπο που ασκεί αυτό το καθήκον η σημερινή αποκεντρωμένη. Εμείς λοιπόν υποκαθιστούμε το ρόλο της αποκεντρωμένης στον έλεγχο της νομιμότητας, παραμένοντας στο πεδίο της νομιμότητας και μόνο, και όχι μπαίνοντας στη σκοπιμότητα. Συγκροτούμε αυτή την επιτροπή από επιστημονικό δυναμικό, το οποίο έχουν ένα νομικό υπόβαθρο, έτσι ώστε να κερδίσουμε χρόνο, να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία και δέσμευση ότι οι αποφάσεις αυτές θα εγκρίνονται μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο για να τρέχουν τα πράγματα. Αυτό νομίζω ότι θεωρώ ότι αναγκαίο το να διευκρινιστεί. Το δεύτερο. Πώς είπατε? Όχι βέβαια. Αλίμονο. Όπως δεν είναι και τώρα, δεν θα είναι και τότε. Το δεύτερο που θέλω να πω, αναφερθήκατε και δείξατε και στους 400.000 φίλους, είπατε κατά κύριο λόγο νέους ανθρώπους οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί στο εξωτερικό. Πολύ σωστά το λέτε. Και ακριβώς αναγνωρίζοντας το δικαίωμά τους να τους δοθεί η δυνατότητα να ψηφίζουν στις εκλογές, αυτοί οι άνθρωποι είναι στους εκλογικούς καταλόγους. Ανεξάρτητα λοιπόν, δεν το συζητήσουμε ποιος ευθύνεται που έφυγαν, εμείς δεσμευόμαστε για τη συγκρότηση αυτής της επιτροπής. Είπατε ένα τρίμηνο. Προβλέπει χρόνο καταληκτικό αυτή η επιτροπή. Δεν είναι παραπομπή στις καλένδες. Και αν δεν υπήρχε ο Αύγουστος, που ξέρουμε ότι εκ των πραγμάτων δυσκολεύει τα πράγματα στη χώρα μας, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε και στο τρίμηνο ακόμα, λέμε μέσα σε 5 μήνες. Άρα μέσα στο έτος θα έχουμε μπροστά μας. Και ελάτε, αν θέλετε, να καταθέσετε και μια πρόταση σε σχέση με τους εμπειρογνώμενες που να συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ακόμη και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που έχει καταθέσει προϋποθέτει μια σειρά μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για να τεθεί σε εφαρμογή αυτό το ζήτημα. Και τέλος, πέρα από την ανάγκη και το δίκαιο να δοθεί ψήφος σε αυτούς τους ανθρώπους, καλό θα είναι να δημιουργήσουμε και τις προϋποθέσεις να γυρίσουν πίσω, γιατί είναι επιστήμονες άνθρωποι. Και στο σημείο αυτό θέλω να πω, μια και μιλάμε για την αυτοδιοίκηση, όταν γνωρίζουμε ότι η αυτοδιοίκηση δεν έχει μηχανικούς, δεν έχει οικονομολόγους, έχει ανάγκη από νέους επιστήμονες, δεν μπορεί κάποιος να υποστηρίζει, δεν το λέω για εσάς, ότι πρέπει να καταδικαστεί στην υποστελέχωση και να λέει ότι οι προσλήψεις πρέπει να γυρίσουν στο δυσμενή κανόνα του 1:5. Θέλω να καταλάβω, δεσμεύεστε ότι αυτή η Βουλή θα ψηφίσει για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Δεσμευτείτε και προφανώς όλοι θα κάνουμε δεκτή με χαρά τη δέσμευσή σας. Δέσμευση για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν μπορώ να πάρω, αλλά δεσμεύομαι ότι σε αυτή τη Βουλή θα κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση και η Βουλή βέβαια με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες θα αποφανθεί πάνω στο ζήτημα. Αυτό λέμε για πρόταση.